τα δάνεια μας τα δίνουν για να πληρώσουμε τα προηγούμενα, ακριβώς, τα οποία θα πληρώσουμε και τα προπροηγούμενα, και δημιουργείται ως γνωστόν ένας φαύλος ανωδικός κύκλος που δεν έχει κανένα τέλος. Υπενθυμίζω ότι με τις δύο πτωχεύσεις, γιατί έχουμε λησμονήσει ότι είχαμε δύο πτωχεύσεις. Πάντως η κεντρική συζήτηση στη χώρα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, θα σας δώσω όλο το χρόνο για να μιλήσετε, εξακολουθεί να είναι, κύριε Κατσανέβα, πώς θα δανειστούμε την επόμενη φορά. Ναι. Πώς θα πάρουμε την επόμενη δόση. Με τι επιτόκιο θα πάρουμε το επόμενο δάνειο. Ναι. Έτσι είναι, κύριε Τράγκα. Δεν περνάει από το μυαλό κανενός ότι μπορεί η χώρα να προχωρήσει με δικούς της σπόρους. Εύχομαι κύριε. Δεν είναι στη συζήτηση αυτό. Πότε συνέβαινε αυτό. Τι εννοείς πότε συνέβαινε. Δηλαδή, πότε ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα ζούσε με τους δικούς της σπόρους. Θα το θυμηθούμε. Ποια ήταν η χρονιά εκείνη, κύριε Κώστα, που η Ελλάδα ζούσε με τη δραχμή πολύ καλύτερα από ό,τι ζει σήμερα. Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Αφήστε τη δραχμή. Ναι, η βεβαίως. Δραχμή, το εθνικό μας νόμισμα και η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το εθνικό μας νόμισμα. Εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ πλέον. Δεν είναι και δεν θα είναι. Αυτή τη στιγμή όσοι, είναι το ευρώ. Όσοι υποστηρίζουν οπισθοφυλακές και συνεχή ανακεφαλαιοποίηση των χρεών και συνεχή οπισθοδρόμηση του ελληνικού λαού στον Κεάδα, στον Κατήφορο, πολύ φοβάμαι, με λύπη μου, ότι θα αποχωρήσουν, το αποχωρήσουν με ελικόπτερο αν τους χωράει. Κύριε Κατσανέβα, το νόμισμα είναι το κεντρικό πρόβλημα. Φυσικά το νόμισμα είναι. Ή το ότι δεν έχουμε σχέδιο για την ανάπτυξη. Φυσικά το νόμισμα είναι. Είναι πασίγνωστο ότι η διαχείριση του εθνικού νομίσματος παίζει καθοριστικό κεντρικό ρόλο στην οικονομική επιφάνεια, οικονομική επιβίωση μιας δηλαδή, χώρας. Κύριε Κατσανέβα, αν είχαμε διαμάντια στην τσέπη μας, θα είχαμε καλύτερα οικονομικά. Με το παραγωγικό μοντέλο μιας αξιόμαχης, νοικοκυρεμένης, αυτοδύναμης, εθνικά ανεξάρτητης ή αν θέλετε εθνικά αξιοπρεπούς κυβέρνησης, η οποία θα πάρει το πιδάλιο στα χέρια της και θα διασφαλίσει το μέλλον αυτής της έρμης της χώρας, η οποία το μοντέλο αυτό μπορώ να σας το δώσω εδώ, υπάρχουν άπειρες μελέτες που έχουμε κάνει, μπορώ να σας τις δώσω, άμα μου δώσετε χρόνο σας το έχω στείλει και το βιβλίο και καινούρια βιβλία έρχονται τώρα, έχουμε, και δεν τα λέω εγώ αυτά, ξέρετε πολύ καλά ότι το σύνολο των κορυφαίων οικονομολόγων, διαπρεπών, αναλυτών συμβουλεύουν αυτές τις απόψεις. Μόνο εσείς εδώ δεν τις έχετε καταλάβει. Μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν έχετε καταλάβει ότι δηλαδή, το πρόβλημα. Δεν είχαμε λύματα. Σας παρακαλώ, δεν κύριε Κώστα. Όχι, να το καταλάβω. Σας παρακαλώ, κύριε το Κώστα. Καταλάβω. Εγώ δεν σας διέκοψα. Όχι, εξηγήστε μου. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Αφήστε. Δεν είχαμε 180. Επί δραχμής είχαμε ασήμαντο χρέος που έχουν όλες οι χώρες. Χρέος βιώσιμο και αντιμετωπίσιμο, χρέος που έχει και η Γερμανία σήμερα και η Αμερική. Αυτό το τρομακτικό, το τέρας που το ταΐζουμε συνέχεια και είναι φυσικά, δεν χορταίνει ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό θα έλπει, είναι κωμικό κύριε Κώστα να υποστηρίζει κανείς ότι αυτό το τέρας κάποτε θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με το σκληρό ευρώ και με τον Τζέκι Σχάν, την κυρία Μέρκελ, η οποία πάνω από το κεφάλι μας μας μαστιγώνει ανελέητα, θέλοντας αυτή τη χώρα να την εξοντώσει. Γιατί αρχίζει κανείς να πιστεύει ότι κάπου αλλού πάει αυτή η υπόθεση. Δεν είναι μόνο υπόθεση φτωχοποίησης, είναι υπόθεση κατάληψης της χώρας, αφού απέτυχαν οι προηγούμενες επιδρομές με τις σιδερόφραχτες στρατιές, τώρα έχουμε το πολύ πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό μέσο, το νόμισμα. Τη νομισματική φυλακή μέσα στην οποία μας έχει εγκλωβίσει αυτό το τρομακτικό σύστημα και δεν καταλαβαίνουμε ότι αν δεν βγούμε από αυτό, αν δεν τολμήσουμε να βγούμε, να κουνήσουμε το μαντίλι, δεν έχουμε καμία απολύτως ελπίδα. Και θέλετε να σας πω, κύριε Χατζηνόλη, θα το καταθέσω για πρώτη φορά εδώ. Την πρώτη μέρα ή την προηγούμενη μέρα που θα μπούμε στο εθνικό μας νόμισμα, ξέρετε ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από ένα πολύ μεγάλο μέρος του εθνικού, του χρέους μας. Και ξέρετε πώς. Να σας πω. Θα το πω για πρώτη φορά σε αυτό το τραπέζι. Πριν από τη μετάβαση της δραχμής, θα επιστρέψουμε τα 60 περίπου δις που μας έχουν πρόσφατα χορηγήσει οι τράπεζες, οι δανειστές μας, στις τράπεζες, για, με λογιστικό χρήμα για την περίφημη ανακεφαλαιοποίηση. Πάρτε τα, δεν τα θέλουμε. Και δεν τα θέλουμε γιατί αφού θα εκδώσουμε δικό μας χρήμα,
το δικό μας κλίμα θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και να λειτουργήσει οι τράπεζες και να παράσχουν ρευστότητα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Η επόμενη μέρα θα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ναι, δεν θα έχουμε να φάμε, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε φάρμακα. Ναι, καλά, καλά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αφήστε με να τελειώσω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μίχαλε. Αφήστε με. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Μίχαλε, σας εγκαλώ να μου επιτρέψετε να τελειώσω. Μια σημαντική πρόταση. Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ πολύ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου. 32% μείωση του εθνικού χρέους με μια τέτοια κίνηση. Να σας πω μια δεύτερη κίνηση. 32 που το βγάζετε. Το 60 είναι 32. Στα 320. Ναι. Βεβαίως. Είναι το 32, ξέρω 695. Όχι, όχι, όχι. Στο 170%. Στο 170, ας αφήστε 320. Να σας πω ένα άλλο τρόπο. Με το εθνικό νόμισμα. 320 είναι το νούμερο. Καλά το λέει. Όχι, στα 170. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι έτσι. Είναι το 32% στο 170 του χρέους. Να προχωρήσω σε μια άλλη δεξικέραφη πρόταση. Η Japonica Partners σήμερα αγοράζει ομόλογα του ελληνικού χρέους στο 11%. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε ή πλαγίως, μια και απαγορεύεται από τους καλούς μας τους δανειστές, να μην αγοράσουμε στο 20% ένα μέρος του χρέους.